Πάει, δεν ήρθε. Θα έχασε την πτήση. Ωραία, πάμε να φύγουμε. Καθίστε. Αποκλείεται να μην ήρθε. Θα μας τηλεφωνούσε ο Νικόλας μας. Μα το αεροπλάνο έχει έρθει τόση ώρα. Έχουν βγει όλοι οι επιβάτες. Θα περιμένει τις βαλίσες της. Κι αν πέρασε και δεν την είδαμε. Μήπως ξέρουμε και πώς είναι. Ο Νικόλας μου την έχει περιγράψει. Θα ξεχωρίζει από μακριά. Τι να κάνω. Πού να πάω, από πού να φύγω. Έπαιξε, έτσι. Να. Λέτε να είναι αυτή. Όχι, καμία σχέση. Μήπως αυτή... Μανά, έχουν βγει όλοι οι επιβάτες, δεν έμεινε κανείς. Πάμε να φύγουμε. Εγώ σας λέω πέρασε και μας διέφυγε. Γιατί δεν λέμε να τη φωνάξουν από τα μεγάφωνα. Όχι, δεν θα την κάνουμε ρεζίλ την κοπέλα. Οχ, αυτή. Με διακριτικές κινήσεις την κομμανάμε. Αποκλείεται. Δεν χάνουμε τίποτα. Με συγχωρείτε. Από Μελβούρνη έρχεστε. Μάλιστα. Είναι και άλλοι επιβάτες μέσα. Μάλλον όχι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Δόξα σου Θεός. Τη γλίτωσα. Με συγχωρείτε, Δεσποινής. Όχι, Παναγία μου. Σε μένα μιλάτε. Μάλιστα. Μήπως είστε η Δεσποινής Βίκη. Όχι, δεν είμαι. Ναι. Ας το διάλογο. Καλώς ορίσατε. Εγώ είμαι ο πατέρας του Νικόλα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ελάτε, είναι η Δεσποινής Βίκη. Κορίτσι μας. Η Βίκη. Καλώς ήρθατε. Ανησυχήσαμε, δεν ξέραμε τι να... Αφού για μια στιγμή απελπιστήκαμε, είπαμε, δεν ήρθε. Είχατε καλό ταξίδι, πόσες ώρες το κάνατε. Εγώ είμαι η μητέρα του Νικόλα. Και εγώ γαμπρός του. Άντρας της μοναχοκόρης μας. Σωτήρη, πάρε τα πράγματα της κοπέλας. Ο Σωτήρης είναι το στερνοπούλι μας. Ελάτε, πάμε. Δεν μας είπατε. Ήτανε καλό το ταξίδι. Εμείς μια φορά γυρνούσαμε από Γενέβη. Θυμάσαι, Λυκούργο. Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας. Γιατί εμείς που πηγαίναμε Σαντορίνη και ρούφιξε η τουρμπίνα ένα γλάρο. Εγώ τα αποφεύγω τα αεροπλάνα. Δεν ξέρω αν σας το είπε ο Νίκος, αλλά. Τι κάνω. Την καρδιά μου. Ας με βοηθήσει κάποιος. Γιατί έπλεξα έτσι. Πώς την έπαθα εγώ. Είμαι αθώα, πιστέψτε με. Είμαι θύμα πλεκτάνης. Όλα ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα. Στην άλλη άκρη της γης, στην Αυστραλία. Τι ώρα είναι. Και 25. Και 25 έχει αργήσει. Γιατί. Δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια, έχω ανησυχήσει. Βρε ηλίθεια, μήπως πέρασε και δεν τον είδες. Δεν έχω πουνήσει από εδώ. Καραούλη έχω στήσει.
Όχι, δεν μπορεί. Κάτι του έχει συμβεί. Αυτός δεν άργει ποτέ. Το ξέρω, είναι πάντα στην ώρα του, Εγγλέζος. Τελικά έμαθα. Είναι Έλληνας. Αλήθεια! Πώς το λένε? Νίκο. Πώς έχει πάει? 27. Και 27! Τελείωσε! Κάτι έχει πάθει. Εκτός αν βρήκε κίνηση. Τι κίνηση, καλέ, άδικη τρόμο, πώς ήρθα εγώ? Κάτι του συνέβη. Μην πάει όμως μας το κακό. Παίρνω αστυνομία, πάρε νοσοκομεία. Άντε και πας κόψα χάλια σε σπουλάκι μου. Κοίτα το, τι χάρη, τι φινέτσο. Καλέ, αυτός δεν περπατάει. Πετάει. Άι, γιατί γυμναστικούλα το λεβέντη σου. Πώς πάνε το λένε? Νίκο, ψάρεψα με την Άστρα και με τα ξέρα σε όλα. Έχει έρθει, λέει, εδώ και 4 μήνες στην Αυστραλία για δουλειά. Είναι από την Αθήνα. Πολύ πλούσια οικογένεια. Εργοστασιάρχης, χάλατα, γιαούρτι. Όχι, Υπουργέ μου, όχι. Δεν μπορώ να ακούω τον κάθε άσχετο συνδικαλιστή να λέει με συγχωρείτε κιόλας το μακρύ του και το κοντό του για τον κλάδο μου. Είμαι στο χώρο του γιαουρτιού από 14 ετών. Ήμουν η πρώτη που λάνσαρε το ριζόγαλο με σταφίδες και τρόμαξε η αγορά και θα μου πει εμένα... Ευχαριστώ, να είστε καλά, θα περιμένω. Δεν πάμε καλά. Γιατί? Γιατί ρωτάει? Φουντώνει ο ανταγωνισμός, Παναγιωτάκη, πάνε να μας κλείσουν, εσύ, στον κόσμο σου. Την υγειά μας να έχουμε. Εσύ σίγουρα, όλοι οι ανέστητες φύζουν από υγεία, σταμάτα να τρως, με συγχύζεις. Αφεντικό, με ζήτησες? Ήρθε κι άλλος ανέστητος. Που ξανακούστηκε? Ο γιος του εργοστασιάρχη, αντί να κάθεται σε αυτό εδώ το γραφείο και να διοικεί, να φορτώνει και σέδες με τους εργάτες. Δεν πειράζει. Υπάρχει κι άλλος γιος που διοικεί. Βέβαια. Τον στείλαμε κι αυτό στην Αυστραλία και προκόψαμε. Αχ, αυτό ήταν. Την πήραμε τη δόση μας και σήμερα. Αύριο πάλι να είμαστε καλά. Να σου πω. Πρόσεξες κάτι? Πολλά. Δεν σου φάνηκε σήμερα κάπως? Κάπως μαγκωμένος, ε. Το παρατήρησες κι εσύ? Δεν είναι καλά, κάτι έχει. Το ξέρω. Κάτι έχει, δεν με γελάει εμένα. Ποιος ξέρει τι φουρτούνα στραβάει? Ποιος ξέρει ποια μέγερα του πρίζει τα σηκώτια? Άντε, καιρός για δουλειά. Τούλα, την έχω πατήσει πολύ άσχημα. Εγώ όχι, δεν είναι σοβαρό. Πιο πολύ παίζω μαζί του. Εγώ υποφέρω. Δεν είναι αυτός καλά? Δεν είμαι κι εγώ? Έλα, σύνελθε. Παιδί μου, το νιώθω σαν δικό μου άνθρωπο, σαν κομμάτι του εαυτού. Πονάει αυτός και πονάω κι εγώ. Γελάει αυτός και γελάς κι εσύ. Πώς είμαστε εμείς οι δύο? Πώς το λέει το τραγούδι? Χτύπας εσύ, μα πονάω κι εγώ. Οι δύο καρδιές μας σαν μία. Μοιάζουμε να είμαστε εμείς οι δυο. Συγκοινωνούν να... Βαρέλια! Καλώς τα δεχτήκαμε. Όχι, Θεέ μου. Ήρθε. Άργησα. Τη λέγανε Βίκ και ήταν μοντέλο. Αδύνατη, ψηλή και όμορφη. Όχι απλώς αδύνατη, ψηλή και όμορφη. Όλα αυτά στον υπερθετικό βαθμό. Είχε δηλαδή όλα τα προσώπη για να τη μισοβαθείτε. Συγγνώμη, κουκλίτσα μου, σε τρύπησα. Πρόσεχε, βρε Στελίτσα μου, θα μου μείνει σημάδι. Ναι, και όλοι θα κοιτάνε το σημάδι. Αχ, τι ανάγκη έχεις εσύ. Κι όμως, βρε κορίτσια, ξέρετε κάτι? Ώρες-ώρες θα ήθελα να ήμουν σαν και εσάς. Τι εννοείς? Έξυπνη, ετοιμόλογη και έσπιν θυροβόλα. Ευαίσθητη, συναισθηματική και τσαχπίνα. Όχι, εννοώ στα σουλούπι. Να μπορώ κι εγώ να βγω μια βόλτα στον δρόμο σαν άνθρωπος, χωρίς να ακούω αυτά που ακούω. Τι ακούς δηλαδή? Ωχο! Δικά σου είναι τα πόδια! Κι εγώ πληρωσμένη! Είσαι παιδί μου να πω! Μανάρι μου! Πω, σινιόρα, κόμε στάι! Έτσι είναι οι Έλληνες. Ξέρουν, εκτιμούν το ωραίο, το καμαρώνουν. Γιατί οι Αυστραλοί πάνε πίσω. Ξέρετε τι τραβάω κι εδώ? Hey, sexy, wait! Do you need a fireman? God, what a babe! Oh, sit on my face! Γιώνα, come stay! Δεν ξέρετε πώς είναι να περπατάς στον δρόμο και να σου σφυρίζουν. Να ξερογλύφονται, να σου πετάνε πρόστιχα υπονοούμενα. Α, εσείς δεν είστε καλά, είστε άρρωστες. Δεν έχετε ιδέα πόσο ντροπιαστικό είναι. Θα μιλήσεις εσύ για ντροπή. Θα μιλήσει αυτή για ντροπή. Έχω πάει με τον Τζόναθαν, μεγάλο μου ερώτα, σε συναυλία, καλοκαίρι.
Γενικά ο Τζόναθαν δεν είχε πρόβλημα με το σώμα μου. Ξέρω τι θα πεις. Τελειώνει η συναυλία και το κοινό παραλυρεί από ενθουσιασμό. Από τότε δεν το ξανάδα ποτέ. Έμαθα μετά ότι παντρεύτηκε μια λιπόσαρκη. Καλή ώρα. Εγώ την πιο ντροπιαστική στιγμή με γκόμενο την έχω ζήσει σε αεροπλάνο. Αχ, ναι, ήταν τραγικό. Δεν χώραγε το κάτισμα. Εκτός αυτού έπαθα κάτι πολύ χειρότερο. Αλλά με την ευκαιρία θα ήθελα να καταγγείλω τις αεροπορικές εταιρείες για τα καθίσματα που φτιάχνουν. Πες τι έπαθες. Ταξιδεύω από Λονδίνο για Ελλάδα. Και δίπλα μου κάθεται ένας Έλληνας. Θεός. Πιάνουμε κάποια στιγμή την κουβέντα. Πώς το λέγανε? Φίλιππος. Στέλλα. Στέλλα. Στα λατινικά σημαίνει αστέρι. Αλήθεια. Δεν το ήξερα. Είσαι σαν να λέμε αστέρι. Για να ακριβολογούμε η μεγάλη Άρκτος. Και του λέω κι άλλες αηδίες. Και γελάει. Και έχει υπέροχα στραφτερά δόντια. Και δεν το καταλαβαίνω πώς περνάνε οι ώρες. Πρέπει να πλησιάζουμε. Αχ, ναι. Μου μύρισε πατρίδα. Πόσο θα μείνεις στην Αθήνα? Για κανένα μήνα. Και μετά πάλι πίσω, Αυστραλία. Να αλλάξουμε τηλέφωνο. Ναι, αμέ. Γιατί να μην αλλάξουμε? Πετούσα. Κυριολεκτικά και μεταφορικά ήμουνα στον 7ο ουρανό. Ανταλλάσσουμε κάποια στιγμή τηλέφωνο, του λέω να μην χαθούμε. Μου λέει αποκλείεται, δεν γλιτώνεις έτσι εύκολα από μένα. Παπα! Και τότε συνέβη το μοιραίο. Τι? Συνειδητοποιώ ότι κατουργέμαι. Και γιατί ήταν μοιραίο? Θα καταλάβεις. Επιστρέφω σε μισό λεπτό. Και σε αυτό το σημείο θα κάνω μια δεύτερη καταγγελία για τις τουαλέτες των αεροπλάνων. Ναι, είναι κλειστοφοβικές. Τι κλειστοφοβικές, αγάπη μου. Είναι επίτηδες φτιαγμένες μόνο για σας. Μια φυσιολογική γυναίκα δεν χωράει. Γιατί χωράω εγώ? Βρίσκω στο ταβάνι. Εγώ όμως βρίσκω παντού. Μόνο με έναν τρόπο μπορώ να πω. Με την όπιστε, για να κάτσω κατευθείαν στη λεκάνη. Προχώρα, το καθυστερείς. Κάθομαι τέλος πάντων κακήν κακός και σαλαφρών. Και τότε. Σταμάτα, τρομάζω! Πέσαμε σε ένα τρομερό κενό αέρος. Κάναμε μια απότομη βουτιά προς τα κάτω και σε δευτερόλεπτα ξαναπήραμε απότομα ύψος. Please sit down. Fasten your seat belt. Όχι, κοιτάω για την... Don't worry. Your friend had a small accident. Ατύχημα. Τι ατύχημα? Με το που έκανε το αεροπλάνο τη βουτιά προς τα κάτω και αμέσως ανέβηκε προς τα πάνω, δεν ξέρω πού οφείλεται. Ο νόμος της βαρύτητας. Τι έπαθες? Με ρούφηξε η λεκάνη προς τα μέσα. Σπίνωσα. Αδύνατο να βγω. Απίστευτο. Δύο αεροσυνοδοί, ο φροντιστής και ο συγκυβερνήτης. Τέσσερις άνθρωποι την τραβάγανε. Αδύνατο να ξεφρακάρει. Φωνάξανε και τον πιλότο. Έβαλε τον αυτόματο και ήρθε να βοηθήσει ο άνθρωπος. Και τίποτα? Τίποτα. Και τι έγινε τελικά? Μ' αφήσανε εκεί, προσγειώθηκαμε στην Αθήνα, ήρθαν τεχνικοί από το αεροδρόμιο. Ψηλώσανε όλη τη λεκάνη από το Boeing και μετά την κόψανε με αλυσοπρίωνο. Και ο Φίλιππος τι έγινε? Λούις. Ώσπου να με απελευθερώσουν είχε φύγει. Έπαιρνα μετά τηλέφωνο, μου λέγανε λάθος κάνετε. Κομπλεξικός ο άνθρωπος, θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Τέλος πάντων, περασμένα ξεχασμένα. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές. Πες της για τον Γρηγόρη. Ποιος είναι πάλι ο Γρηγόρης? Άντε καλέ. Ο Γρηγόρης δεν είναι τίποτα. Ω, φιλενάδα μου, κρύβεις πράγματα. Εδώ και λίγο καιρό μιλάω με έναν τύπο στο ίντερνετ. Το λένε Γρηγόρη. Αθηναίος. Τι δουλειά κάνει? Δεν έχω πολύ καταλάβει. Mm. Δεν έχει σταθερό ωράριο. Πολλά βράδια δουλεύει μέχρι αργά. Δικηγόρος θα είναι. Ή αρχιτέκτονας. Μπορεί και πολιτικός μηχανικός. Δύο γλασάνου και να ψήσεις μία κουτάλα. Για έξω παρακαλώ. Και για πες, προχωρά το ιδύλιο. Ποιο ιδύλιο, καλέ. Απλώς κρατάμε μια επαφή.
Και καλησπέρα μου στην πατρίδα. Δεν σε ξυπνήσα. Μπα, δεν μου κολλάει ύπνος. Εσύ τώρα γύρισες. Μόλις. Τι καιρό έχετε? Συννεφιά. Είπανε μπορεί να βρέξει τη νύχτα. Εμάς κάει ο Τζιτζικάς. Σα ζηλεύω. Δηλαδή τι θερμοκρασία έχετε? Να σου πω. Για τον καιρό πήρες να με ρωτήσεις. Για να είμαι ειλικρινής, ήθελα να σ' ακούσω. Μάλιστα. Τι άλλα νέα? Ρουτίνα. Δεν βαριέσαι? Εσύ? Τίποτα κι εγώ. Λέω μες στο καλοκαίρι να έρθω Ελλάδα. Αλήθεια, πότε? Δεν ξέρω. Το σκέφτομαι. Όχι, μην το σκέφτεσαι. Έλα. Γιατί τέτοια πρεμούρα? Δεν καταλαβαίνεις. Έτσι έχω μια περιέργεια να σε δω. Η περιέργεια δεν είναι καλό πράγμα. Έχει φάει κόσμο και κοσμάκι. Δεν είναι ακριβώς περιέργεια. Είναι περισσότερο αγωνία. Αγωνία? Γιατί? Θέλω να σε δω. Όλο αυτό τον καιρό σε φαντάζομαι μόνο. Μάλιστα. Και πώς με φαντάζεσαι? Έλα, κουμπλάρω. Γιατί καλέ? Για πες. Πώς νομίζεις ότι είμαι? Λοιπόν, είσαι σίγουρα ξάνθια. Από πού το συμπεραίνεις? Δεν ξέρω, έτσι μου έρχεται σαν εικόνα. Απ' τη φωνή θα το κατάλαβες. Τι, μέσα έπεσα, είσαι ξανθιά? Α, δεν σου λέω. Έκπληξη. Για μάντεψε άλλα χαρακτηριστικά. Και πρέπει να είσαι και ψηλή. Γύρω στο 1,75, μη σου πω 1,80. Και λίγο λες. Τι, αλήθεια? Πόσο είσαι? Συνέχισε. Και πρέπει να είσαι και αδύνατη. Πες μου αν μαντεύω σωστά. Δεν είμαι και πέτσι και κόκαλο. Θα με έλεγα κανονική προς το αδύνατο. Α, σαν και εμένα. Δεν κάνω υπερβολές. Απλώς προσέχω όσο μπορώ τη διατροφή μου. Μου έχεις πει ότι γυμνάζεσαι, ε? Δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς γυμναστική. Για πες μου, εσύ πώς με φαντάζεσαι? Θα σου πω από κοντά. Από κοντά μπορεί να είναι αργά. Μπορεί να απογοητευτείς. Το ίδιο και εσύ. Αποκλείεται. Λοιπόν, ώρα για ύπνο. Δεν θα σηκώνομαι αύριο. Πότε θα τα ξαναπούμε? Καληνύχτα. Καλησπέρα. Αχ, είναι τόσο ρομαντικό και ταυτόχρονα τόσο high-tech. Εγώ το βλέπω να εξελίσσεται σε μεγάλο έρωτα. Αυτός δεν τα έχει με καμία, μόνος του μένει. Από ό,τι μου έχει πει, μένει με ένα κολλητό του. Τα ίδια. Κάτι ζεστή έξω. Κουφό βράση. Να αλλάξω κατηγορία και να ρωτήσω κάτι άλλο. Έφερες εσύ καμιά γκόμενα το βράδυ? Γκόμενα? Όχι, κάτι σουβλάκια έφερα. Και ποια είναι αυτή που κοιμάται στο κρεβάτι μου? Κατάλαβα, πάλι τι φλαγύρισες. Ούτε που ήμουν να θυμάμαι, ούτε πώς γύρισα. Βασικά δεν θυμάμαι να βγήκα από το σπίτι. Είναι καλή τουλάχιστον. Πού να ξέρω. Μήπως την πρόσεξα. Τι θα την κάνω τώρα? Φτιάξεις καφέ και ξύπνατε. Τι λέρε, θα τη φτιάξω και καφέ? Την ξέρω και από χθες. Από χθες την ξέρεις. Γεια. Γεια. Τι ώρα είναι? 4. Σε ποια περιοχή είμαστε? Κυψέλη.
Οκ. Okay. Γεια. Γεια. Καλή είναι, τρογότανε. Δεν θυμάμαι αν έφαγα καθόλου. Βάλε να σιδερώσεις, δεν έχουμε ρούχα. Το Σάββατο θέλω το καλό μου το πουκάμισο, έχω ραντεβού. Μία, δεν την ξέρεις. Βασικά ούτε εγώ την ξέρω. Στο ίντερνετ τη βρήκα. Η Αυστραλέζα είναι μοδίστρα. Ούτε Αυστραλέζα είναι το μοδίστρα. Ελληνίδα μοντελής. Αχ, μακάρι να έρχονταν αυτή. Σωτήρη. 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 Τι έπαθες. Πρέπει να μιλήσουμε. Τα πράγματα, αδερφέ μου, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εντάξει, δεν μπορούσα να σου μιλήσω το πρωί. Αχ. Πώς είσαι εδώ μέσα. Να με τσατίσεις, ήρθες βραδιάτικα. Όχι ρε Σωτήρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Να έχουμε τέτοια σπιταρόνα. Να τη χαίρεστε. Που μας παρακαλάνε από το Μεζόν Φιγκάρο να τη φωτογραφίσουνε. Και εσύ να ζεις αυτό το αχούρι. Τι θες, Ανέτα. Θέλω να αποφασίσουμε τι θα γίνει με αυτό το ρεμάλι τον αδερφό σου. Οπα. Από πότε έγινε ρεμάλι το καλό παιδί της οικογένειας. Είναι εδώ και 4 μήνες στην Αυστραλία για να εξετάσει, υποτίθεται, τα περιθώρια να ανοιχτούμε και εκεί. Είδες εσύ κανένα αποτέλεσμα. Θα το ψάχνει. Αλλιώς τι κάθεται και κάνει εκεί. Ας σου πω εγώ τι κάνει εκεί. Dolce Vita. Good morning, Nick. Good morning. Alexandra? Did you enjoy it last night? Yeah. How about you? Είμαι περήφανη που είμαι μισή Ελληνίδα. Έλα μαζί μας στην Ελλάδα. Πότε? Σε ένα μήνα που θα φύγω. Έχουν καλοκαίρι τώρα και ξέρεις τι δεν θα περάσουμε. I wish I could. When will I see you again? Ελληνικά. Πότε θα ξανά εμείς οι δύο? Σε ένα τέρμινο. Ξέρεις πόσο είναι ένα τέρμινο? No. Θα σου τηλεφωνήσω. Σαν το πακέτο που δεν έχει πια τσιγάρα, έτσι και εμένα τώρα με παραπετάς. Αφού με έκανες τρελά να σ' αγαπήσω, με διώχνεις και ηρωνικά γελάς. Έχε τον νου σου, μην περάσει και τον χάσουμε. Έννοια σου. Λες να είναι το Σάββατο στο χορό. Θα είναι, δεν μπορεί, θα τον κάλεσαν, δεν ξέρει άλλους Έλληνες. Καλάστα μου! Βρέξει, χιονίσει όμως η γυμναστική. Α, έτσι διατηρείται τέτοιο σώμα. Να ξεκινήσουμε κι εμείς γυμναστική. Πάμε. Πότε? Σήμερα, μετά από εδώ. Έγινε. Πάμε να βασανίσουμε τις κορμάρες μας και να χάσουμε κιλά. Έχω παπαριάσει. Πόση ώρα είμαστε? Μία μες στο νερό. Και τώρα υποτίθεται ότι χάνουμε κιλά. Φυσικά το ρωτάς. Με ποιο τρόπο τα διαλύει το νερό? Παιδί μου, είναι απλό. Αν δεν ήμασταν εδώ, δεν θα τρώγαμε τώρα. Άρα, όσο είμαστε εδώ. Α, κατά αυτή την έννοια είσαι σωστή. Κοίτα θέαμα. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη. Τώρα αυτή θεωρείται γυναίκα η ίδια σου. Αρέσει πίτσα θα βγάζεις, κουκλίτσα μου. Πού πας βρε από λιθάδι. Σπουδαίο πράγμα να μην καταλαβαίνω τη γλώσσα σου. Μετάλαξε τώρα αυτή. Και όχι μόνο αυτή, όλες αυτές που κυκλοφορούν εδώ μέσα, μέσα τη φιλενάδα σου, τη Βίκη. Φιλενάδα μου η Βίκη. Εγώ δεν σε έπρεσα, εντάξει.
Μα δω την άλλη, όλες αυτές οι ξεϊδιώτες δεν έχουν χαρεί τίποτα στη ζωή τους. Βρε, ένιωσαν αυτές ποτέ την απόλαυση ενός μουσακά. Την ειδονία ενός γαλακτοπούρεκου. Στερημένες είναι, τις λυπάμαι. Θα τους χαρίσω τα νέκτα μου. Λες να κάνουμε και σάουνα. Αχ, όχι. Δεν μπορώ μόνο σε αυτές τις ιδρωμένες. Δεν έχω χειρότερο από ιδρωμένη γυναίκα. Ωχ, αδερφούλα μου. Γιατί οι γυναίκες βρωμάνε έτσι όταν υδρώνουν? Γιατί οι άντρες δεν βρωμάνε υδρωμένοι? Βρε, στους άντρες η κακοσμία είναι διαγερτική. Έχεις δίκιο. Με έχω πιάσει πολλές φορές να τη βρίσκω με τη μυρωδιά της αντρικής μας χάλης. Ακόμα και σε αυτό είμαστε άτυχες. Βλέπεις έναν άντρα υδρωμένο να στάζει ολόκληρος, να κυλάνε τα ριάκια από το μέτωπο στο στέρμα. Αμάτα, κοιμάμαι καφέ από το πρωί. Και βλέπεις μια γυναίκα υδρωμένη να έχουν λοπίσει μασχάλες, αχθερά σου κόφτω. Και δεν σύμπαγε βρωμιάρα, δεν πάει να ρίξει λίγο νερό πάνω της? Γιατί αυτή η αδικία? 2 μέτρα και 2 σταθμά. Άρα τ' άλλο, ροχαλιτό. Ροχαλίζει ένας άντρας, το θεωρούμε όλοι συγχαρητωμένο, κουσούρι. Αθανάσης μου, δεν με αφήνει να κλείσω πάρτι. Τι το σκουτάω, τι τον κάνω να γυρίσει πλευρό, τίποτα. Μιχο κρατώ κι από μικρός. Σκέψου μια γυναίκα να ροχαλίζει, να χάσκει το στόμα σαν πηγάδι, να ανοίγουν τα ρουφούνια. Γιατί αυτό θα το βρίσκει κανένας χαριτωμένο? Φαντάσου να λέει ο άντρας σε παρέ, η τούλα μου ροχαλίζει. Καλύτερα να ανοίξει γη να με καταπιεί. Δεν την αντέχω αυτή την αδικία. Πνίγομαι. Κι εγώ. Και όταν με πνίγει η αδικία, ξέρεις τι παθαίνω? Εγώ το ρίχνω στο φαΐ. Γιατί εγώ που το ρίχνω? Δεν πάμε να τσιμπήσουμε τίποτα. Μωρέ, ξέρεις κάτι? Μπορεί να είναι και η νέα μου, αλλά έτσι με το νερό δεν θύμισα θαλασσινά. Πάμε για κανένα ψαράκι? Ναι, να πάμε ελαφρά σιγά. Πω, από τι σκυλά ψαρά είναι αυτό, πώς θα το καταφέρουμε? Σούπα καλέ, το ψάρι είναι φρούτα. Γιατί να ζούμε σε αυτή την κοινωνία, βρε Στέλλα? Ποιος όλο το λεμονό? Γιατί να μην έρχονται μια μέρα τα πράγματα τούμπα? Φαντάζομαι, δε. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα. Να ζούσαμε κι εμείς σαν κανονικές γυναίκες. Να τρώγα το μουσακάκι, να τον ευχαριστούμε σαν άνθρωπος. Να μην κλαίω 2 ώρες μετά από τύψεις. Και από τη στενοχώρια να μου πέφτει το ζάχαρο και να έχει μάω στα σοκολατάκια. Να μην χρειαζόταν πια να ρουφάμε τις κοιλιές μας. Και τα καλοκαίρια στις παραλίες να μην κυκλοφορούσαμε σαν τον Ντέμι Ρούσο. Και οι άντρες να τρελαίνονταν με τέτοιες γυναίκες. Φαντάσου τον Νίκο μας να μιλάει για μια τέτοια γυναίκα. Και εκεί που κοντεύουμε να πεθάνουμε από βαρεμάρα, δεν θέλουμε τη ζωή μας, σκάει μη την κόμενα. Για λέγε. Ένα πλάσμα απίστευτο. Κουντή, 1,50 με το ζόρι. Χοντρή, πάνω από 120 κιλά. Ωραία. Κάτι πόδια σαν φιάλες πεντρογκάζ. 2 χερούγκλες πυγμάχου να κρέμουν την πατσές. Ο λαιμός της
Ενιαίος με πρόσωπο και στήθος δεν ξεχώρισε. Γυναίκαρα ήταν αυτή. Και τι έγινε, ρε. Τη την έπεσες. Φυσικά. Αλλά όπως ήταν αναμενόμενο, έφαγα χειλόπιτα. Δεν είναι αυτές οι κόμενες για μάλλον. Φαντάσου, ε. Τι το θέλαμε τώρα το γλυκό, υπερβολή ήταν. Ήταν φύγει ψαρίνα. Τι λέγαμε. Α, ναι. Σκέψου λοιπόν σε αυτή την ιδανική κοινωνία, την ξερακιανή τη Βίκη. Για αυτή σήμα θα την είχανε. Τι είναι, βρε κορίτσια, μιλήστε, πέστε κάτι. Πώς έχεις γίνει έτσι. Πώς άφησες τον εαυτό σου. Πόσο χρονών είσαι. Ούτε 30. Παπαπα, αμαρτία, μικρό κορίτσι, και να έχεις καταντήσει έτσι. Είχα άγχος. Ήμουν πιεσμένη και κουβωντώ σταδιακά η όρεξή μου. Κρίμα, κρίμα. Τι θα απογίνεις εσύ. Ποιος θα γυρίσει να σε κοιτάξει. Ρίξε μια ματιά γύρω σου. Ποιες έχουν πέρασει. Οι χοντρές, οι ψωμωμένες. Εσένα θα σε κοροϊδέψω από την πλάτη σου. Και μπροστά μου. Τις προάλλες περνούσα και ήταν δύο νεαρίκες που το ένα στον άλλον και λέει: κοίτα, μια αδύνατη. Τα βλέπεις. Εμείς τα λέμε για το καλό σου. Όφελος δεν έχουμε. Ρίξ το στο φαΐ μας και δεις θεού πρόσωπο. Ωχ, έσκασα. Μέχρι το χορό το Σάββατο θα μου παξιμάδια. Αχ, στο χορό βρεχάζει δεν θα φάμε. Θα μας κοιτάνε όλοι. Με βαριά καρδιά θα πάω. Ελπίζω φέτος να μην μας πρίξουν πάλι με τα κλαρίνα. Όσο απέφευγα ένα χρόνο, τους είδα μαζεμένους απόψε. Μαρία μου! Τι κάνεις? Ο Κυριάκος, τα παιδιά. Υγεία, προπαντός. Ας με βοηθήσει ο Θεός του χρόνου τέτοια μέρα να είμαι στην Ελλάδα. Στελίτσα! Όχι, ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα. Έλα, έλα, σου έχουμε θέση! Σας καλωσορίσω και σας ευχαριστώ που και φέτος ανταποκριθήκατε στην αποψινή πρόσκληση. Μέσα από τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις αναβαπτίζουμε και ενισχύουμε το πρόβλημα της καταγωγής μας. Πόσες φορές θα τα ακούσουμε αυτό στη ζωή μας. Πόσες φορές θα το φάμε στη μάπα. Μη σε παίρνει από κάτω, κουράγιο. Το δικό μας χώρο. Η προσπάθειά μας είναι να μην χαθεί ο θησαυρός του ένδοξου παρελθόντος. Που θα είχε χαθεί. Το Λουκά του Παπαδόπουλο το ξέρεις. Πώς να το ξέρω. Μην κοιτάξεις, είναι απέναντι. Από τρεις γενιές Ελλήνων που μετανάστευσαν. Μια χαρά, παιδί. Έχω την εντύπωση ότι μου την πέφτει. Κι αυτός! Έλα τώρα, μην με πειράζεις. Βέβαια, δεν μου το έχει πει ποτέ Θεός. Μπορεί να κάνω και λάθος. Σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπου υπάρχουν Έλληνες, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια αιστεία για την εξάρτηση του ελληνικού πολιτισμού. Καλώς τα δεχτήκαμε. Ως εκ τούτου, από αυτό το βήμα θα ήθελα να καλέσω όλα τα μέσα της πολιτικάς μας. Κόσμος. Κόσμος πολλής ήρθε φέτος στον χώρο. Κάθε χρόνο και περισσότερος. Ναι, αλλά χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Σόπα, σόπα να ακούσουμε τον πρόεδρο. Κοίτα με τρόπο, είναι μόνος του. Αυτό είναι κάτι. Είναι μια κατίνα πλάι. Ούτε και εμείς πρέπει να ξεχνάμε. Γκόμενά του θα είναι. Σας καλώ λοιπόν σε μια συστράτευση. Με τρόπο. Εννοείται, με ξέρεις. Να διατηρήσουμε αυτά που πάει. Έχουμε συλλογιστήσει και να τα μεταδώσουμε στις νέες γενιές. Συγγνώμη, είστε με τον κύριο. Όχι. Καλή διασκέδαση και τον χρόνο. Όλους τους πολιτικούς που υποστηρίζουν οικονομικά και ειδικά τις προσπάθειές μας. Όπως και όλους τους εθελοντές. Μόνος του είναι. Προσφέρω τις υπηρεσίες. Δόξα σου, Θεός. Εύχομαι ολοψύχως καλή διασκέδαση σε όλους σας. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Αυστραλία. Και τώρα όλοι στην πίστα. Πάμε. Κάτσε, μωρή, με το που ακούς κλαρίνο αμέσως. Άμα δεν χορέψουμε, τι. Να μας φλερτάρουν. Σωθήκαμε και φέτος. Γίνω στην υγεία της ωραιότερης πατριώτης σας. Στην υγεία σου, Λουκά. Στριάσεις, κορίτσια. Καλές τύχες. Ευχαριστούμε για εσείς ό,τι προθείτε. Εμείς πάμε να χορέψουμε. Πηγαίνετε και έρχομαι.
Έλα, Νικόλα, σήκω. Α, δεν χορεύω, παιδιά, δε. Αχ, να χατανιάτα σου. Τι έγινε, ρε Νίκο, τόσους μήνες εδώ και δεν σε παντρέψαμε. Έλα, ρε. Βίκυ, τι κάνεις αύριο το βράδυ? Δεν ξέρω, δεν έχω κανένα τίποτα. Ξέρεις, έλεγα μήπως, αν δεν είχες τίποτα άλλο, το καλύτερο. Δηλαδή, πες μου. Θέλεις να βγούμε για φαγητό? Ναι, γιατί όχι. Πάω να χορέψω με τα κορίτσια. Συγγνώμη, είπες ναι? Ναι, είπα ναι. Τηλεφωνιόμαστε. Ναι, 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 τηλεφωνιόμαστε. Γιατί μας κοιτάνε όλοι? Γιατί είμαστε σαν αλατιέ. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εσύ χτενίζεσαι. Ποιος είσαι και τι θες? Γιατί δεν το σηκώνεις, ρε βαρμένο? Χτενιζόμουν. Να σου πω, τι να κάνω. Αυτή η σμαράγδα δεν έχει έρθει ακόμα. Αν δεν έρθει σε 5 λεπτά θα την κοπανίσω. Άσε πας και γλιτώσω. Ποιος ξέρει τι χλαπάτσα θα φάω. Όχι, έρχεται, έρχεται. Καλησπέρα. Γρηγόρης. Χαίρομαι πολύ. Δεν καθόμαστε? Όχι, δεν. Θα πιείτε κάτι πριν το φαγητό? Ορίστε. Λέω, θα πάρετε κάποιο απεριτίφ, κάτι. Α, είστε... Ναι, θα ήθελα ένα μαρτίνι ντράι. Έλα, εγώ είμαι πάλι. Δεν ήταν αυτή. Ήταν σερβιτόρα, ένα κοριτσάκι, μπουκιά και συγχώριο. Συγγνώμη, τι χτενίζει τόση ώρα? Καλησπέρα. Περιμένω παρέα, έχω παραγγείλει ένα μαρτίνι. Είσαι ο Γρηγόρης? Μάλλον εμένα περιμένεις. Είμαι η Σμαράγδα. Πώς είναι, πώς είναι? Sorry για την καθυστέρηση. Δεν έψηκα να παρκάρω. Αλλά τελικά βρήκες, ε. Τάψα σε μια γωνιά, μου το πάρει ο γερανός. Έπρεπε να έχει ένα παρκαδόρο. Σήκω λίγο όρθιος. Τι πράγμα? Σήκω λίγο, υπάρχει λόγος. Σε ευχαριστώ, Παναγιά μου. Μόλις από τότε τρόμαξα. Καθιστός φαίνεσαι νάνος. Τι ζώδιο είσαι, ε? Τοξότης. Αχ, δοξασμένο το όνομά σου, Παναγία μου, και σε ύψος και σε ζώδιο παράπονο δεν έχω. Ας μας φέρουν κάτι να πιούμε, κοράκια σα. Εγώ παρήγγειλα ένα μαρτίνι. Μη μου πεις ότι είσαι αλκοολικός. Όχι. Α, τι θα φάμε, πεινάω σαν μπούστης. Καληνύχτα, μητέρ. Καληνύχτα, παιδί μου. Καληνύχτα, πάτερ. Όνειρα γλυκά, αγόρι. Μήπως του κάνουμε κακό που του μαθαίνουμε τόσο μικρό αρχαία ελληνικά? Κοίτα τη δουλειά σου, σε παρακαλώ. Την εκπαίδευση του παιδιού την έχω αναλάβει προσωπικά. Έλληνα είναι, θα του μάθουμε κροάτικα? Καλά, εσύ ξέρεις. Πάμε πουθενά? Ορίστε. Τι? Να, εννοώ
Σαββατόβραδο είναι, όλος ο κόσμος βγαίνει. Ο κόσμος που δεν έχει έννοιες. Φουκαρά, Παναγιωτάκη. Εμείς τι έννοιες έχουμε? Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, τι Το εργοστάσιο πάει από το κακό στο χειρότερο. Ο πατέρας μου είναι καρδιακός, ζει με τα υπογλώσσια. Ο ένας μου αδερφός κοπροσκυλιάζει στην Αυστραλία, ο άλλος κοπροσκυλιάζει στο πάτριο έδαφος. Ο άντρας μου συμπεριφέρεται σαν να του έχουν κάνει λοβοτομή. Και εσύ μου ζητάς να βγούμε έξω επειδή είναι Σαββατόβραδο, όπως όλος ο κόσμος. Όχι, βλακεία είπα. Καλύτερα να κοιμηθούμε. Βαρύ το κατσικάκι, αδύνατο να το χωνέψω, αλλά πολύ χάρηκα που είσαι τοξότης. Κι εγώ. Τι εννοείς? Εννοώ χάρηκα που χάρηκες. Φοβόμουν να μην είσαι τάβρος. Έχω υποφέρει πολύ από τάβρους εγώ. Έχω φάει ξύλο. Τα έχω φτιάξει με δύο. Όχι, ψέματα. Με τρεις τάβρους τα έχω φτιάξει. Με σαπίσανε και τρεις. Όχι, τεπτάλαζα ότι έχω κολοπεράσει. Όχι. Βαρύ χέρι έχουν και τροχόι. Νιστάζεις? Όχι, πώς ήρθε? Ασμωρήθηκες. Απ' την κάπνα είναι εδώ. Τσούξαν τα μάτια μου. Μήπως βαρκέσαι με αυτά που σου λέω? Όχι, μην το ξαναπείς. Έχω κρεμαστεί από τα χείλη σου. Μα γιατί δεν μου μιλάς για σένα? Πες μου κάτι για τη ζωή σου, την οικογένειά σου. Είσαι ορφανός? Όχι. Γιατί έτσι που σε βλέπω μου κάνεις για ορφανός. Οχ! Νομίζω ότι πρέπει να επισκεφθώ το pee-pee room. Τι έχεις να πας καλού? Όχι, καλέ, τουαλέτα. Έλα, εγώ είμαι, σε ξύπνησα. Δεν ξέρω πώς να τη σκαπουλάρω. Με έχει φλωμώσει με τη φλιαρία της. Με θέλετε κάτι? Αχ, μη μου κάνετε επικίνδυνες ερωτήσεις. Το λογαριασμό. Αν δεν ήταν και αυτή η σερβιτόρα η τσαχπινούλα, θα είχα πεθάνει από πλήξη. Πω, πω, έχω πιει και τα ντερά μου. Φοβάμαι μην κάνω καμιά μαλακία. Θαύμα, οι τουαλέτες γίνει στο γάλα, είπες για λογαριασμό. Ναι, να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Επειδή είναι η πρώτη φορά, σου επιτρέπω να με κεράσεις. Πού θα συνεχίσουμε, πάμε σε κανένα after? Όχι, δηλαδή, μακάρι να μπορούσα, αλλά... πολύ θα το ήθελα, αλλά... σηκώνομαι πολύ πρωί. Ρε, παιδιά. Θα μου εξηγήσετε κάτι. Τι απέγιναν οι γυναίκες? Για ποιες γυναίκες λες? Για τις γυναίκες γενικά. Για το γυναικείο φύλο. Πού πήγαν οι όμορφες οι γυναίκες, οι τσακπίνες, που κάναν παιχνίδι μαζί μας, που το χαιρόντουσαν που ήταν θήλυκα? Κάτσε, περίμενε. Όμορφες υπάρχουν. Όχι απλώς όμορφες. Θεογκόμενες. Ναι, αλλά παιχνίδι κάνουν. Κάνουν λάθος άτομα. Με κανέναν δεν κάνουν, γιατί κατά βάθος είναι ερωτευμένες με τον εαυτό τους. Έχει δίκιο. Είναι ψωνάρες. Όλη η μέρα στο καντρέφτη. Φτιάχνονται, στολίζονται. Για ποιον? Οπότε απομένουν οι άσχημες. Που βασικά είναι φεμινίστρες. Κολλημένες στη δεκαετία του 70. Ξεκινάνε από φεμινίστριες και ξέρετε πώς καταλήγουν. Πώς? Λεσβίες. Είσαι, όξο! Βγάλε όμορφες και ανώμελες. Ποιος απομένουν? Οι ηλίθιες. Α, εμένα οι ηλίθιες δεν με χαλάνε. Η γυναίκα πρέπει να έχει και μια δόση βλακείας. Ρεξίμιες είναι 20, νέα γενιά. Τι λένε, αυτές είναι ανώριμες. Άσε που κατά βάθος όλες οι 20 θέλουν να τα φτιάξουμε τον μπαμπά τους. Παιδιά, ξέρετε που βρίσκονται οι καλύτερες γυναίκες? Πού ρε? Στη φυλακή. Να σε εμάς μου ρε. Ναι ρε, εκεί δεν βρεις γυναίκες ψημένες, ζωισμένες και έτοιμες για όλα. Και να ελπίζουμε τότε σε καμιά απόδραση. Και επανερχόμαστε στο αρχικό μου ερώτημα. Τι απέγιναν οι γυναίκες? Μωρέ, δεν φταίνε αυτές. Εμείς τις κάναμε έτσι. Όχι, φίλε, κάνεις λάθος. Το αντίθετο συνέβη. Αυτές μας κατάντησαν έτσι όπως είμαστε. Ευαίσθητοι και ειλικρινείς. Γεμάτη κατανόηση και τρυφερότητα. Ποιος την έχασε την τρυφερότητα για να τη βρω εγώ? Ευγενική και καθώς πρέπει. Με δύο λόγια, μαλάκες. Με την πρώτη μαλακία, έτοιμη να βάλουμε τα κλάματα. Κλαίγαν οι πατεράδες μας. Οι παππούδες μας. Όχι. Γιατί ήταν άντρες γαραντί. Λοιπόν, θυμηθείτε την ώρα και τη στιγμή που θα στο λέω. Αυτές σιγά σιγά θα μας καταντήσουν αδερφές. Μας... Και εγώ το πιστεύω αυτό. Πρόκειται για παγκόσμια γυναικεία συνωμοσία. Και σας θέτω το εξής ερώτημα. Τι κάνουμε? Πώς αντιδρούμε? Σε γιατί δεν μιλάς? Ας τον αυτό, ναι. Είναι καψούρης. Εγώ, παιδιά, βρήκα την τέλεια γυναίκα. Έλα ρε, για λέγε. Δεν ξέρω πώς τη λένε, από πού είναι, πού μένει, αν είναι παντρεμένη. Το μόνο που ξέρω είναι ότι την είδα και η ζωή μου χαμογέλασε. Ωραία, χαμογέλασε. Σκασί. Όχι, ευχαριστώ. Και εγώ. Εγώ ξέρεις, κοροϊδεύω όλους. Τι εννοείς? Τι εννοώ? Με βλέπουν όλοι στη δουλειά, ξέρεις, ντυμένο, φτιαγμένο και με περνάνε για κύριο. Ενώ δεν είσαι. Όχι, παιδί μου, είμαι. Αλλά κρύβω από μέσα μου έναν... Έλληνα,
Αλλά πώς να σου το πω. Για πες μου, να ξέρω. Ελληνάρα. Original. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Α, γιατί δεν τρως. Προσέχω λίγο. Προσέχεις. Μα έχεις εσύ ανάγκη να προσέχεις. Σαν ξυλάγρο είσαι. Α, συγγνώμη, χωρίς παρεξήγηση. Α, όχι, ελίμονο. Μεταξύ μας δεν παρεξήγηση. Άκουμε και εμένα. Εγώ πιστεύω η γυναίκα πρέπει να έχει και τα στρογγυλέματά της. Γιατί, για να τσουλάει. Όχι, να έχει ο άντρας να πιάνει. Ωραίο αυτό, α? Να πιάνει έτσι. Με τι παίζετε αυτό το τραγούδι. Δεν σας είπα να μου το παίζετε ποτέ αυτό το τραγούδι. Τι είναι. Μακριά. Ας αυτό το τραγούδι μου θυμίσει τη συγχωρημένη τη μάνα μου. Oh, αυτό μας έλειπε τώρα. Μικρό κοριτσάκι ήταν όταν ήρθε εδώ με τους δικούς τους. 30 μέρες ταξίδευα πάνω στο βαπόρι. Καλά τώρα, μην τα θυμάσαι και συγκινήσαι. Έχουν περάσει και 50 χρόνια. Για μένα σαν μη πέρασε μια μέρα. Αφού δεν ζούσες τότε, βρε Λουκά. Θυμάμαι τη συγχωρημένη πώς μου τα έλεγε. Μα τι περάσανε αυτοί οι άνθρωποι όταν πρώτο ήρθαν. Τι φτώχεια, τι κρύο, τι τελεπορία. Έλα, περασμένα, ξεχασμένα. Ας πούμε τίποτα άλλο. 7 αδέρφια έχει η μάνα μου. Οι άνθρωποι τότε ξέραν πώς να κάνουν οικογένεια. Και εγώ ήθελα να κάνω μια οικογένεια. Σας το εύχομαι. Ονειρεύουμε μια οικογένεια με πολλά παιδιά. Να έχουμε δική μας φάρμα έξω στο Μπέρουικ. Ξέρεις πού είναι το Μπέρουικ? Πολύ ωραίο μέρος. Να έχουμε δικά μας ζώα. Να έχουμε το δικό μας κρέας, το δικό μας γάλα. Ωραία θα είναι. Λοιπόν, τι λες? Τι? Τι τυρί, δεν ακούς τι σου λέω? Λέω ωραίο, δεν ακούς? Ωραίοτατο. Μακάρι να βρεις την κατάλληλη γυναίκα. Ελληνίδα ψάχνει. Παπούτσι από τον τόπο σου, όπως μου έλεγε συγχωρημένη. Μα τι πάλι συγχωρημένη, καιρό έχουμε να την ακούσουμε. Νίκη, να σου πω, από την πρώτη στιγμή που σε είδα, είπα στον εαυτό μου, Λουκούκο, έτσι με φόραζε συγχωρημένη η μάνα μου, Λουκούκο, ρε Λουκούκο, ρε να το παπούτσι σου. Συγγνώμη, Λουκούκο, εγώ είμαι το παπούτσι. Όχι ό,τι παπούτσι. Εσύ είσαι γόβα ψιλοτάκουνο. Α, σε ευχαριστώ. Τώρα νιώθω καλύτερα. Δεν πάμε σιγά σιγά. Γιατί, δεν τα περάσεις ωραία? Δεν ξέρω. Κάτι ο Κωνσταντζίδης, κάτι συγχωρεμένη, κάτι τα παπούτσια. Θέλω να πάρω λίγο αέρα. Ναι, εντάξει, μια στιγμή. Περιμένουμε λίγο, να τελειώσουμε και το φαγητό. Αλλά τι να φας που τα έφαγα όλο εγώ. Δεν πειράζει, τρως εσύ και χορταίνω εγώ. Τρως εσύ και χορταίνω εγώ. Ωραίο αυτό. Ωραίο αυτό. Ρε, το άκουσα αυτό, ρε. Την άκουσα την Ελληνίδα τι είπε. Ελληνίδα, ρε. Τρως εσύ και χορταίνω εγώ. Ε, ωραίο, ε. Τι εννοεί αυτό? Power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Χάπι το λες εσύ αυτό? Ο κούκλος παντρεύτηκε την κούκλα? Βγάλε μάνα από τη ζωή. Θες να φτιάξω κάτι να κολατσίσουμε? Από τα κολατσιά σου έχω φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Παίρνω ταξί και μου χρεώνουν διπλό κούρσο. Ωραία. Τι θες να κάνω για να σου φτιάξω το κέφι? Να φύγεις και να μ' αφήσεις να κοιμηθώ. Θες να σε νανουρίσω? Να στιαβάσαι ένα παραμύθι? Θα βρω ένα που σου ταιριάζει. Την Πρικυποπούλα και τον Μπιζέλη. Ταυτίζομαι και με τους δύο ήρωες. Το ασχημόπαπο θα σου διαβάσω. Άντε πάλι, ιστορία της ζωής μου. Η Χριστίνα η Πάπια κλωσούσε τα αυγά της πολλές εβδομάδες. Ξαφνικά άρχισαν να ακούγονται τα αυγά να σπάνε και να ξεπροβάλλουν από μέσα τα παπάκια κατάξανθα και πανέμορφα. Όταν έσπασε και το τελευταίο αυγό, η Χριστίνα η Πάπια ξαφνιάστηκε. 800 γεννήθηκα. Τρώμαξαν στο μευτήριο. Το τελευταίο παπάκι ήταν ένα διαφορετικό παπάκι. Ούτε όμορφο ήταν, ούτε ξανθό. Και μια γειτόνισσα Πάπια μόλις το είδα φώναξε: Τι ασχημόπαπο είναι αυτό! Μη σπίγγι με φώναζαν από μικρή. Στη γειτονιά, στο σχολείο, στο φροντιστήριο. Και όσο περνούσε ο καιρός, το ασχημόπαπο γινόταν όλο και πιο άσχημο. Και όλο και πιο άχαρο. Ήταν όμως γελαστό και φιλικό με όλους. Και βοηθούσε πάντα τα άλλα ζώα, παρόλο που αυτά το κορόιδευαν συνέχεια. Πίσω όμως είχε η Αχλάδα την ουρά. Και αυτό πολύ στενοχωριόταν που όλοι το κορόιδευαν.
Ένα απόγευμα, μια καλόκαρδη γριά πάπια, το είδε που έκλαιγε και του είπε: «Δεν είσαι άσχημο, είσαι μονάχα διαφορετικό από τα άλλα παπάκια. Μη στενοχωριέσαι. Ο καθένας αξίζει για αυτό που είναι». Πήγαινε κατευθείαν στο τέλος, στην εκδίκηση. Μια μέρα το ασχημόπαπο ξύπνησε από ένα θόρυβο. Σήκωσε το κεφάλι του και είδε να πετούν στον ουρανό κάτι μεγάλα πανέμορφα πουλιά. Κύκνη. Χωρίς να το καταλάβει, άρχισε να φωνάζει και αυτό μαζί με τα πουλιά. Και τότε ξαφνιάστηκε. Γιατί τα πανέμορφα πουλιά του απάντησαν και εκείνα. Συγκινημένο, έτρεξε στη λίμνη. Κοίταξε το είδωλό του στο νερό και δεν αναγνώρισε τον εαυτό του. Είχε γίνει κύκνος. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τούλα, δεν θα ξυπνήσω καμιά μέρα και να έχω γίνει Σίντι Κρόφορ. Τα παραμύθια κρύβουν ένα δίδαγμα. Τι αποκόμισες εσύ από το ασχημόπαπο? Την αλήθεια. Με το χέρι στην καρδιά. Μου άνοιξε η όρεξη για πάπια με πορτοκάλι. Δεν υποφέρεσαι. Την αλήθεια σου λέω. Να σου πω, δεν παραγγέλνουμε κάτι στο Κινέζικο? Γι' αυτό ο Νίκος θα προτιμήσει εμένα. Γιατί είμαι άνθρωπος ευαίσθητος και συναισθηματικός. Μόλις ανακαλύψει αυτές τις πλευρές μου. Κοριτσάκι μου εσύ, όπως και εγώ, δεν έχουμε πλευρές. Μας το έχουν μάθει και στη γεωμετρία. Οι σφαίρες δεν έχουν πλευρές. Θυμήσου τη μέρα και την ώρα που στο λέω. Ο Νίκος μια μέρα θα γίνει δικός μου. Μ' αυτό το πλευρό κοιμήσου απόψε. Και βραδιά απόψε, Ναι. Ναι, γενικά αυτή την εβδομάδα... Ναι, εδώ μένω. Α, ναι. Για σένα. Α, πολύ ωραία πολυκατοικία. Ναι, καλή είναι. Έχεις κάτι? Εγώ? Όχι, τίποτα. Έχεις συντρώσει? Ναι, εγώ. Τι καλά λες. Α, από το περπάτημα φαίνεται. Θα ίδρωσα λίγο. Λουκα, τι έχεις? Τίποτα δεν έχω, τι. Είσαι καλά, φαίνεσαι σαν ταραγμένος. Ναι. Όχι, μια χαρά είναι. Πέρασα μια πολύ ωραία βραδιά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα και... Καληνύχτα. Ευχαριστώ, α. Ας σε τηλεφωνήσω. Παναγία. Βίκη, έλα. Βίκη, πάμε πάνω. Α, όχι, Λουκά, περάσαμε τόσο όμορφα. Όχι, παιδάκι, έχω μια μεγάλη ανάγκη. Πάμε πάνω τώρα. Έχεις πει προφάσεις... Βίκη, πάμε πάνω γιατί με έχει πιάσει κόψιμο. Πάμε, έλα. Δεν μπορεί. Κάπου θα υπάρχει και ένας άνθρωπος για μένα. Κάπου θα υπάρχει το τέρι μου.